πάμε στα καλά και στα εγγένεια του πολιτικού σας γραφείου. Έτσι λίγο να απαλύνουμε τον πόνο μας. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κάνατε εγγένεια την προηγούμενη εβδομάδα. Το περασμένο Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, είναι η μέρα σημαντική, η μέρα στην οποία ουσιαστικά θα γίνουν οι εκλογές το 2023 και ουσιαστικά γυρίσαμε την κλεψίδρα. Κάθε μέρα που περνά δεν γυρίζει πίσω. Έχουμε πλέον ένα χρόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Να θυμίσω βέβαια ότι η νίκη της Ιντικής ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό, 2 χρόνια τώρα. Ξεκινήσαμε τις διεργασίες, τις δημοκρατικές διεργασίες, να επικοινωνήσουμε αυτό το όραμα και την αλλαγή, την νοοτροπία στην οποία θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Και δόξα τω Θεώ βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση, βλέπετε και τις εικόνες, μεγάλη ανταπόκριση και αποφασίσαμε με τα εγγένεια του πολιτικού μας γραφείου να ανακοινώσουμε και 50. Το οποίο πού ακριβώς βρίσκεται? Βρίσκεται στο κέντρο του Σιδηροκάστρου, δίπλα στα ταξί του Σιδηροκάστρου, στον πρώτο όροφο. Να τονίσω ότι δεν πρόκειται για εκλογικό κέντρο. Βλέπετε στρόγγυλο τραπέζι όπου θα γίνονται συνεδριάσεις. Ήδη γίνονται συνεδριάσεις. Ξαναλέω, δημοκρατικότατες διαδικασίες με τις οποίες οι ομάδες εργασίες τις οποίες ήδη έχουμε δημιουργήσει συζητούν, συνεδριάζουν και θα φτάσουν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα προεκλογικό από τη βάση, από τον κόσμο, από τους δημότες, για τους δημότες. Πότε περίπου να περιμένουμε το πρόγραμμα αυτό και την ανακοίνωσή του? Λίγο μετά τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο. Ωραία. Η βάση του είναι ήδη έτοιμη και γίνονται οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν για να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν καθημερινά. Επικαιροποίηση ουσιαστικά μου λέτε, έτσι. Δημιουργία εξ αρχής είναι, η βάση του όμως βασίζεται ουσιαστικά σε προγράμματα δήμων οι οποίοι έχουν πετύχει στους τομείς τους. Να θυμίσω Δήμος Τρικαίων στα ευρωπαϊκά, Δήμος Περιστερίου στις κοινωνικές δομές και ούτω καθεξής. Βασιζόμαστε λοιπόν σε πετυχημένες συνταγές, τις οποίες οι ομάδες εργασίας τις επικαιροποιούν και τις προσαρμόζουν στα μέτρα μας. Αναφέρατε το Δήμο Τρικαίων και χθες μου έκανε εντύπωση, γιατί έψαχνα για το Μήλο των Ξωτικών που θα κάνουν τα Χριστούγεννα. Θα γίνει, ναι, θα γίνει. Και μου έκανε εντύπωση ότι στα 2 χτυπήματα του τηλεφώνου μιλούσα με αντιδήμαρχο. Φοβερό. Δεν το ρώτησα από ντροπή, αλλά δεν φαντάζομαι ότι ήταν η μέρα αργίας χθες για τους αντιδημάρχους στο Δήμο και σηκώναν τηλέφωνα. Οι ίδιοι. Χαμογελαστοί, ευγενέστατοι και βεβαίως να μιλήσουν. Τέτοια έκπληξη δεν έχω ξανασυναντήσει. Ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι στο Δήμο Τρικαίων, το γνωρίζουμε, οι αντιδήμαρχοι και γενικά όλοι οι αιρετοί εκπαιδεύονται. Εκπαιδεύονται από τον τρόπο που θα μιλήσουν. Στους δημότες, στους πολίτες. Το πώς θα απαντάνε στα τηλέφωνα αμέσως. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο να είναι ευγενικοί, να είναι αποτελεσματικοί. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ήδη εμείς προεκλογικά. Ήδη σε μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες από τώρα, ξεκινούμε τα σεμινάρια για τα στελέχη μας, τα σεμινάρια πολιτικής επικοινωνίας. Με ποιο τρόπο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και θα το πετύχουμε, να είναι να περάσει σωστά στον κόσμο, να υπάρχει σωστή και ευγενής αντιμετώπιση του πολίτη και φυσικά να είμαστε έτοιμοι να κριθούμε από τον πολίτη για αυτό το οποίο θα κάνουμε. Πόσα άτομα θα απαρτίζουν το συνδυασμό σας, γιατί λέτε εσείς ανακοινώσετε και 50 ονόματα. Με την ευκαιρία που το ρωτάτε, ναι. ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, τα 50 ονόματα είναι πάρα πολλά. Ναι. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί. Όχι, επειδή ο νόμος είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος. Το maximum 270 άτομα χρειάζονται περίπου και το minimum περίπου 100. Και αυτό διότι τα τοπικά συμβούλια μπαίνουν μέσα στο ψηφιοδέλτιο των υποψηφίων δημάρχων, ναι. Οπότε χρειάζονται πάρα πολλά άτομα. Σε κάθε κοινότητα από 3 το minimum έως 8 το maximum υποψηφίους και τοπικούς. Και αυτό είναι πολύ τρέξιμο, έτσι. Δηλαδή, σαφώς. 270 μου λέτε maximum ή 100 minimum. Ανακοινώσατε τα 50, εσείς έχετε πολύ καλή βάση, αλλά θέλω να πω είναι πάρα πολλά άτομα. Παρεμπιπτόντως, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, διότι ναι. Κάποιοι ήδη άρχισαν να μας βάλουν, έτσι. Και λένε, αυτοί είναι 50 υποψήφοι, 50 υποστηρικτές, τι είναι αυτοί? Να τονίσω ότι στο δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε και είναι πάρα πολύ προσεκτικό, μιλάμε για 50 ανθρώπους που είχαν το θάρρος να εμφανιστούν με το πρόσωπό τους, με το όνομά τους και να πούν ότι ενστερνίζονται αυτό το όραμα, αυτή την ελπίδα. Άρα είναι υποστηρικτές, μου λέτε εσείς. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι βέβαιοι ότι θα είναι και υποψήφοι. Αλλά ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι. Ο καθένας θα δει με το πέρασμα του χρόνου, θα μετρήσει τις δυνάμεις του και από εκεί και πέρα υποψηφιότητα. Δεν ανακοινώσετε, γιατί και εγώ έτσι το εξέλαβα. Δεν ανακοινώσετε 50 υποψηφίους.
Ανακοινώσαμε 50 ανθρώπους που είναι στο πλευρό σας φανερά, ακριβώς, ανοιχτά και δεν έχουν κανένα θέμα. Το όραμα και τη νέα νοοτροπία την οποία θέλει να περάσει. Ωραία. Η νίκη της Ιντικής. Ωραία. Και αυτοί οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι, θα σας πω εγώ, μέχρι το Πάσχα, όχι πιο πέρα. Ναι. Οι οποίοι θα δηλώσουν αυτή τη στήριξη και εμφανώς θα βγουν μπροστά, θα είναι περισσότεροι και από 300, όχι 270. Ναι. Ναι, γιατί μετά πρέπει να ανακοινώσετε ψηφοδέλτια να μπορούν και ακριβώς οι ίδιοι να τρέχουν και να κάνουν τον το αγώνα. Ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια? Θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν αποφασίσει να στερήσουν χρόνο από την οικογένειά τους και να το αφιερώσουν στο κοινό καλό. Αυτό θα το δούμε το καλοκαίρι. Να θυμίσουμε ότι 31 Αυγούστου κλείνουν τα ψηφοδέλτια. Τότε λοιπόν θα μιλάμε πλέον για υποψηφίους. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σαν χήμαρος να στηρίξουν αυτή τη νέα προσπάθεια και την αλλαγή στην οτροπία στο Δήμο Ιντικής. Ποιοι μου είπατε ότι μίλησαν για αυτά τα 50 άτομα? Γενικότερα, κυκλοφορούν διάφορα, καταλαβαίνετε τώρα. Το ότι ανακοινώθηκαν. Δεν ασχολούνται με τα δικά τους. Το ότι 50 άνθρωποι βγήκαν και είπαν εφθαρσώς, στηρίζουμε τον Γιώργο τον Τάτσιο, στηρίζουμε την νίκη της Ιντικής, στηρίζουμε το νέο όραμα, αυτό ενόχλησε αρκετούς. Το καταλαβαίνετε. Όχι, και όταν αλλάζει η νοοτροπία σε ένα τόπο, αυτό είναι δύσκολο. Επίσης το ξέρουμε. Αλλά είμαστε εδώ ακριβώς γι' αυτό. Συγχωρέστε με, δεν το καταλαβαίνω, γιατί οι εποχές έχουν ξεφύγει τόσο πολύ μπροστά. Διανύουμε και μια δύσκολη περίοδο. Ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Ευτυχώς έχουμε σύμμαχο τον καιρό ακόμα. Επομένως, δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε αν εσείς έχετε 50 ή 100 άτομα δίπλα σας φανερά. Και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα του τόπου μας να δούμε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε καλύτερα. Ακριβώς. Θα περίμενα δηλαδή να σας κατηγορήσουν ότι δεν μας είπατε αυτό, δεν μας είπατε εκείνο, δεν μας είπατε το άλλο. Και εσείς να λέτε, περιμένετε ρε παιδιά, νωρίς είναι ακόμα. Με τα προβλήματα λοιπόν ασχολούμαστε εμείς και οι ομάδες εργασίας μας. Και επίσης, σύντομα, μέσα στο τέλος αυτού του μήνα, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της μέτρησης του δείκτη ποιότητας ζωής για να δούμε και πλέον πού βρισκόμαστε, που η εκτίμηση και τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αλήθεια. Η αντίληψη του κόσμου αυτό δείχνει. Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια από τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η Σιντική. Άρα αναλαμβάνετε τα δύσκολα, μου λέτε εσείς τώρα, γιατί η δυσαρέσκεια, ξέρετε, προκαλεί και μια προσμονή την επόμενη μέρα. Δηλαδή να μας κάνετε αυτό, να μας το κάνετε την επόμενη μέρα. Μην αργήσετε, γιατί θα θυμώσουμε. Έχουμε κουραστεί, το περίμενε αυτό. Στόχος μας, κυρία Μωραϊτη, δεν ξεκινήσαμε εμείς 5 μήνες πριν τις εκλογές για να τις κερδίσουμε. Ξεκινήσαμε 3 χρόνια πριν από τις εκλογές. Ναι, θα είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε από την πρώτη μέρα και να παράγουμε έργο από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα εδώ είναι πολλά αυτά που λέτε, είναι μεγάλα. Διότι εσείς θα είστε έτοιμοι. Λεφτά θα έχετε για να προχωρήσετε στην ετοιμότητά σας. Αυτό είναι ένα θέμα και ο εκλογικός νόμος, το ότι κάνει τις εκλογές τώρα τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, μας στερεί πραγματικά τη δυνατότητα να καταρτήσουμε προϋπολογισμό τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο. Ο προϋπολογισμός του πρώτου χρόνου θα βγει από την παρούσα δημοτική. Καλά, θα τον κάνουν αυτοί και μετά θα τον αλλάξετε εσείς. Δυστυχώς δεν θα είναι δική μας δουλειά. Έτσι, αυτό είναι έτσι έγινε και στις προηγούμενες εκλογές. Το κάναν οι προηγούμενοι και όχι, μετά τον δεν αλλάξαν το οι εκλογές. Οι εκλογές έγιναν τον Μάιο. Θαρώ ότι ο προϋπολογισμός έγινε από τους παλιούς. Γιατί όχι, δεν όχι. ανέλαβαν το Μάιο. Ο προϋπολογισμός γίνεται το τελευταίο τρίμηνο. Ναι. Το Μάιο έγινε. 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε. 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Οπότε τον έκανε η νέα Δημοτική Αρχή. Ήταν πολύ τυπικό, σας λέω, ήταν των προηγουμένων, ήταν πολύ τυπικό. Έβαλαν κάποια νούμερα ίσα για να περάσει, ας πούμε, την προηγούμενη χρονιά και πήγαν εμάς το Φεβρουάριο και μας στερούν αυτό το δικαίωμα, ωστόσο θα φροντίσουμε, διότι πιστεύουμε ότι η εκλογή θα είναι δική μας, θα φροντίσουμε και θα πιέσουμε ώστε ο προϋπολογισμός να είναι αυτός που πρέπει για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να το προσαρμόσουμε στο σχεδιασμό που κάνουμε από τώρα. Ναι. Με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Εσείς θα το προσαρμόσετε στο σχεδιασμό σας. Ξέρετε τα οικονομικά του Δήμου με λεπτομέρεια. Θέλω να πω δηλαδή τώρα που φανερά πια έχετε πει, εγώ είμαι υποψήφιος. Πάτε στο Δήμο να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Έχετε το δικαίωμα και ως δημότης. Απλώς. Φυσικά. Υπάρχει περίπτωση να αναλάβουμε τη διαχείριση ενός οργανισμού χωρίς να ξέρουμε τα οικονομικά? Φυσικά και όχι. Μέχρι τελευταίας δεκάρας. Θα γνωρίζουμε το τι δάνεια υπάρχουν, το ποιο είναι το έλλειμμα σε κάποια επιχείρηση. Έχουμε επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα. Θα έχουμε όλη την εικόνα που πρέπει να έχουμε για να διοικήσουμε σύμφωνα με το σχεδιασμό. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Μάλιστα. Γιατί πολλοί είχαν την ετοιμότητα, βλέπει ας πούμε τον σημερινό δήμαρχο Ηράκλειας, αλλά μετά διαπίστωσε κάτι ανοίγματα και κάτι ελλείμματα και κάτι επεξαιρέσεις που ο άνθρωπος γονάτισε. Θέλω να πω, αυτά εσείς τα έχετε ήδη ελέγξει για να μην βρεθείτε σε απρόοπτο μπροστά και λέτε τι κάνουμε? Ήδη αυτή τη στιγμή, στη παράταξή μας, στο σχεδιασμό μας, έχουμε εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους. Α, ωραία. Κάποιοι εκ των οποίων είναι και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Οπότε έχουμε εκ των έσω πληροφόρηση και εικόνα ακριβή
περί των οικονομικών δεδομένων. Οπότε ο δρόμος σας είναι πιο καλά στρωμένος. Φροντίζουμε και σχεδιάζουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη όπως αφήνουν αυτή τη στιγμή οι μη δημοτικοί αρχές. Κύριε Τάτσιο, πόσο εύκολο θεωρείτε ότι μπορείτε να φέρετε την ανάπτυξη στην περιοχή σας? Εμείς θα φέρουμε, θα φέρουμε την αλλαγή. Θα φέρουμε την αλλαγή. Αλλαγή. Και όταν έχουμε ένα τέλμα, νομίζω αλλαγή σημαίνει ανάπτυξη. Ναι. Την ανάπτυξη θα τη μεθοδεύσουμε. Μία από τις επόμενες εκδηλώσεις τις οποίες θα κάνουμε, πέρα από τα εγγένεια και την ανακοίνωση των 50 ονομάτων, θα είναι μία εκδήλωση με τους επιχειρηματίες. Εκδήλωση με τους επιχειρηματίες και ειδικά, ιδιαίτερα στον τουρισμό, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Μία εκδήλωση με τους γεωργοκτηνοτρόφους, οι οποίοι χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται τα εχέγγυα, ουσιαστικά δύο πράγματα, το ξαναείπαμε, δρόμους, πρόσβαση και νερό, για να μπορέσουμε με αυτά τα εφόδια να παλέψουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας και να επιχειρήσουμε να πετύχουμε το στόχο, ο οποίος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο. Αυτό το πιστεύουμε και στο πρόγραμμά μας θα αναφέρονται με μικρή απόκληση, ο αριθμός θα αναφέρεται των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν ανά τομέα σύμφωνα με τις υποδομές τις οποίες θα κυνηγήσουμε, θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε. Πιστεύετε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αλλαγή αυτή και την ανάπτυξη? Σίγουρα. Όχι από πλευρά σας, σίγουρα, από σίγουρα. Όλα τα χρόνια τα περασμένα. Σίγουρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αν ξεκινήσουμε σήμερα, σε 4, 5, 6 χρόνια θα μπορέσουμε να μιλάμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν το ξεκινούσαμε πριν από 8 χρόνια, θα ήμασταν ήδη σε αυτό το δρόμο. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία να έχουμε μία δημοτική αρχή η οποία είναι αδρανής. Όχι, θέλω να πω ότι η Ευρώπη δεν θα δίνει εσάι κάποια προγράμματα για να γίνουμε εμείς άνθρωποι. Μας έδωσε από τα πολύ παλιά χρόνια έως και σήμερα. Τότε μας έδινε για υποδομές, σήμερα για το περιβάλλον. Τέλος πάντων, εμείς και το περιβάλλον για υποδομές το χρησιμοποιούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν θα είναι εσάι. Δεν θα το έχετε πάντα μπροστά σας για να λέτε: εγώ θα οργανωθώ και θα παίρνω χρήματα από την Ευρώπη. Αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε άλλο καιρό για χάσιμο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αλλαγή και να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης άνθρωποι ικανοί και να έχουν όρεξη για δουλειά. Πιστεύετε ότι και εκεί τα σύνορα μπορούν να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης κάποιων, είμαστε, για κάποιους επιχειρηματίες ή όχι? Είμαστε ένας δήμος παραμεθόριος. Τα σύνορα ουσιαστικά μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, και αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σε καμία περίπτωση. Αλήθεια. Παλαιότερα είχε γίνει ένα κέντρο, η Προκόμ, εκεί στον Προμαχώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον ένα εμπορικό αυτό κέντρο. Αυτό όμως είναι ιδιωτικό. Σύμφωνοι. Υποδομές. Εάν υπάρξει υποδομή, αν δώσουμε την ευκαιρία σε επιχειρηματίες να επιχειρήσουν, να δημιουργήσουν κέντρα εμπορίου, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν και στην εξωστρέφεια, δηλαδή στις σχέσεις με τους γείτονες, τότε νομίζω ότι όλα μπορεί να δρομολογηθούν. Κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Όχι, εκεί πια νομίζω ότι έχει γίνει πλιάτσικο, είναι κενό, έτσι δεν είναι? Έτσι, έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι πλιάτσικο, όντως. Δυστυχώς. Είναι απογοητευτική η εικόνα. Ο επιχειρηματίας πώς το άφησε έτσι? Δυστυχώς. Είχατε χτυπήσει καλά και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλά άλλα μεγάλα έτσι, κομμάτια. Αλλά στο τέλος φάνηκε ότι ήταν μια επιδότηση η οποία λήφθη από κάποιους και μετά χάθηκε. Κάτι τέτοιο. Δυστυχώς. Καμιά ανάπτυξη, καμιά επισκεψιμότητα, μηδέν. Και έχασε και πολλοί κόσμος στη δουλειά του. Ναι, έχασε και πολλοί κόσμο. Ήταν η χαρά μας το ότι είχαν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας. Δούλευαν πάρα πολύ από όλο τον νομό, όχι μόνο την περιοχή σας. Και βοηθούσε και τον τουρισμό, έτσι. Ερχόταν στο Άγκιστρο πάρα πολύ, στα Λουτρά του Σιδηροκάστρου, στο Σιδηρόκαστρο και επισκεπτόταν το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Ναι, όντως. Χτυπούσατε επάξια Θεσσαλονίκη. Ερχόταν όλοι εκεί και δεν πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Μετά, όταν πια άρχισε να παίρνει την κατηφόρα, χάρη και η Θεσσαλονίκη. Επομένως, κλείνοντας αυτή την πολύ σύντομη συζήτησή μας, τι να προσθέσουμε πέρα από τα εγγένεια του πολιτικού σας γραφείου? Να πούμε ότι σηματοδοτούν τα εγγένεια την προεκλογική χρονιά η οποία θα φέρει την πραγματική αλλαγή. Αυτό το τσουνάμι των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν και από μόνοι τους λένε θέλουμε να βάλεις και το δικό μας το όνομα. Για να σας αποκαλύψω ότι είχαμε σκοπό να ανακοινώσουμε 30 ονόματα. Ναι. Τα 30 μέσα σε μία εβδομάδα έγιναν 50. Αυτό κάτι λέει. Λέει ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη για την αλλαγή. Ναι, και βλέπει. Εσείς ανακοινώνετε 50 που φανερά βγαίνουν προς τα έξω και λένε ότι εγώ είμαι Τάτσιος, ας πούμε. Ακριβώς. Είμαι με την πλευρά Τάτσιο. Και ενδυνάμει υποψήφιοι. Σωστά. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι και οι πιέσεις σε αυτά τα άτομα τα οποία ανακοίνωσαν από
ένθε και κήθεν, είναι πάρα πολλές. Λένε πάρα πολλοί, ας πούμε, από πολιτικούς αντιπάλους, για ποιο λόγο βιάστηκες να ανακοινώσεις. Μα κυρίες και κύριοι, ο λόγος είναι απλός. Είναι πολύ απλός. Για να προλάβω. Για να προλάβω. Η πρώτη απάντηση... Είναι ότι η αλλαγή που έρχεται, χρειάζεται ανθρώπους που είναι υγιώς σκεπτόμενοι, άνθρωποι που θέλουν πραγματικά το καλό του τόπου και έχουν κουραστεί. Έχουν κουραστεί από τους ίδιους και τους ίδιους, οι οποίοι λιμένονται στην κυριολεξία το Δήμο Σιδικής. Τι να πω. Επομένως, αντίστροφη μέτρηση. Αυτό ακούγεται και λίγο αγχωτικό, είναι αλήθεια. Όχι, δηλαδή καθόλου. Ότι γυρίσατε την θεψίδρα. Όχι, για μας είναι μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά που επιτέλους μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά, που επιτέλους αρχίζουν και υλοποιούνται τα σχέδιά μας και βλέπουμε ότι αποδίδουν. Γιατί στον κόσμο υπάρχει μεγάλη αποδοχή όλου αυτού του εγχειρήματος, το οποίο πραγματοποιείται και νομίζω ότι είναι μοναδικό για την περιοχή μας. Κύριε Τάτσο, και είστε έτοιμος να κατεβαίνετε πολύ συχνά Αθήνα, γιατί να σας πω κάτι, καλές οι μελέτες, καλά τα έργα, καλές οι απορροφήσεις, αλλά θέλει και επαφές με Αθήνα. Για να μαθαίνετε και τα νέα και έτσι να είστε πανέτοιμοι, αλλά και για να προτρέχετε σε κάτι. Είστε έτοιμος λοιπόν να κατασκηνώσετε και στην Αθήνα? Ούτως ή άλλως το έκανα εδώ και πολλά χρόνια, τα ταξίδια. Ναι. Με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, ναι, και σε όλη τη Μακεδονία. Πω, υπάρχουν γνωριμίες, υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχουν σύμμαχοι παντού. Μπορούμε λοιπόν να χτυπάμε πόρτες και να ανοίγουν. Και κυρίως ο Δήμαρχος Σιδικής δεν θα βγαίνει φωτογραφία με την πόρτα του Υπουργού. Θα βγαίνει ενδεχομένως φωτογραφία όταν θα υπογράφει τις μελέτες και τα έργα τα οποία θα γίνονται. Καλό είναι αυτό. Ναι. Γιατί και αυτό το μάθαμε πια εμείς οι Ανίδιοι. Στόχος μας. Ναι, να μην στηριζόμαστε στις ανακοινώσεις, αλλά όταν πέφτουν οι υπογραφές ή τέλος πάντων όταν υπάρχει μια πολύ καλή βάση. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Το καλύτερο, κύριε Τάτσιο. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Για θα τη χρειαστείτε. Είναι δύσκολος ο αγώνας. Ευχαριστώ.